Ο Χριστοφή. Ο Χαμπαρτζουμιάν. Η μπάλα περνάει, φτάνει στην περιοχή. Ο Κβιλιτάγια στριφογυρίζει. Ψάχνει να βρει χώρο. Κλείστηκε, βγαίνει προς τα έξω. Ο Μίχα, ωραία για τον Χριστοφή. Ο Χριστοφή, το γύρισμα. Γκολ! 1-0. Κβιλιτάγια είναι ο σκόρερ. Ο Χουσμπάουερ βρέθηκε στην πορεία τη σκόρερ. Να το εδώ. Πανηγυρισμός από τον Γεωργιανό. 1-0. Η ανόρθωση παίρνει κεφάλι στο σκορ. Δείτε εδώ. Η μπάλα φτάνει στον Χριστοφή. Ο Χριστοφή περνάει την πάσα. Ο Χουσμπάουερ προσπαθεί να την στείλει προς την εστία. Διώχνει ο Μιχαήλ και ερχόμενος την σπρώχνει στα δίκτυα ο Κβιλιτάγια. Είπαμε, η παλιά εδώ φαίνεται καλή του Καλτσά, ναι, για τον Κβιλιτάγια. Κατέβασε ο Γεωργιανός, φέρει την πάρα στο δεξί του, κάνει το shoot goal! Εκπληκτικό από τον Γιώργη Κβιλιτάγια στο 67ο λεπτό, 2-0 η ανόρθωση με ένα εκπληκτικό goal από τον Γιώργη Κβιλιτάγια. Ένα κουβάρι οι παίχτες του Τιμού και Σπάγια έχουν το σκόρερ από κάτω, πανηγυρίζουν τον goal. Εδώ ο Τιμούρ και Σπάγια και αυτό σίγουρα πανηγύρισε με τον δικό του τρόπο το γκολ. Ετοιμάζει Ελουτού την ίδια ώρα. Περιμένουμε με αγωνία να δούμε και πάλι το γκολ του Κβιλιτάγια. Μαρκάς ετοιμάζει, Μαρκάς. Βλέπουμε ξανά την εκπληκτική παλιά από τα δεξιά αριστερά στον Κβιλιτάγια. Κινήθηκε παράλληλα με την εστία. Ξανά. Ψηλά στον ώμο του, χτύπησε η μπάλα και την κατέβασε. Αδικαιολόγητη. Κβιλιτάγια απέναντι στον Πέτρου. Η ανόρθωση έχει την ευκαιρία από το σημείο του πέναλτι να προηγηθεί. Εκτελεί στα δίκτυα 1-0 η ανόρθωση, χωρίς να μπορέσει να απειλήσει μέχρι στιγμής. Από το σημείο του πέναλτι στο δεύτερο, διάζοντας το παιχνίδι πριν την έναρξή του, θα ήθελαν ένα γρήγορο γκολ. Η εικόνα του αγώνα δεν έδειχνε ότι μπορούσε να πετύχει ένα γρήγορο γκολ η ανόρθωση. Βέβαια στο ποδόσφαιρο. Η Ματάς έχει χώρο. Συνεχίζει, πάσα για τον Κβιλιτάγια στην περιοχή. Ο Κβιλιτάγια πάει να βγει ευκαιρία και έχουμε πέναλτι. Άλλο ένα πέναλτι το κάνει ο Βαν Άνχολτ. Τουλάχιστον με βάση το ότι σφυρίζει ο κύριος Αναστασίου, θα το ξαναδούμε. Ξανά εδώ η φάση που ξεκίνησε από τον αρτηματά Κβιλιτάγια που κράτησε. Υπάρχει πίσω επαφή με τον τρόπο που πέφτει ο Βαν Άνχολτ. Δείτε εδώ, του παίρνει το πόδι πίσω, διαμαρτύρεται εμένα, αλλά όπως έπεσε πολύ μακριά από την μπάλα. Κβιλιτάγια απέναντι στον Πέτρου για δεύτερη φορά απόψε από το σημείο του πέναλτι και αυτή τη φορά νικητής ο Γιώργη Κβιλιτάγια. 2-0 η ανόρθωση, δύο εύστοχα χτυπήματα πέναλτι του Κβιλιτάγια διαμορφώνουν το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Μόνο που αυτή τη φορά το δεύτερο εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Κβιλιτάγια σαφώς διαμορφώνει και ένα γερό προβάδισμα πλέον για την ανόρθωση. Έχω αναφέρει για την ένωση, έκοψε ο αρτηματάς. Ξανά η ανόρθωση με ευκαιρία στην αντεπίδεση με περισσότερους ποδοσφαιριστές. Χριστοφή έχει στη μια πλευρά τον Κβιλιτάγια, σε αυτόν πάει μπάλα. Θα κάνει το χατρίκ, ναι θα το κάνει ο Γεωργιανός. 3-1 η ανόρθωση, ξαναπαίρνει προβάδισμα δύο τερμάτων. Ξαναπαίρνει άνεση στο σκορ και σαφώς μεγαλύτερη ασφάλεια με το τρίτο γκολ του Γιώργη Κβιλιτάγια στο απόψινό παιχνίδι. Τα δύο προηγούμενα από το σημείο του πέναλτι, τώρα στην αντεπίδεση, στην ασίστ από τον Χριστοφή και παρά την προσπάθεια του Πέτρου η μπάλα θα πάει στα δίχτυα. Ξανά εδώ, χάνεται η μπάλα, δείτε από ποιο σημείο, διώχνει εκεί, ξέρω αν χτύπησε και στο χέρι, διώχνει εκεί ο αρτηματάς, βγαίνει η ανόρθωση στην αντεπίδεση. Χριστοφή για τον Κβιλιτάγια, το σούτ παρά την προσπάθεια του Πέτρου η μπάλα θα περάσει και θα πάει στα δίχτυα. Να δούμε άλλη μια φορά αν μπορούμε τη φάση έτσι όπως ξεκίνησε εκεί με τον αρτηματά, αν δεν κάνω λάθος. Εδώ το σούτ, το τέλειωμα της φάσης.
Είδε τον Καλτσά ξεμαρκάριστο. Μπαλιά στην περιοχή, κεφαλιά από τον Κβιλιτάια έξω. Νέα καλή στιγμή. Θα δούμε. Καλτσάς. 1-2 με τον Μίχα. Καλτσάς η μεταβίβαση. Κβιλιτάια τώρα θα έρθει τον κολ. 1-1 ισοφάριση για την ανόρθωση. 78 λεπτό. Και έχουμε χρόνο πολύ μπροστά μας. Μας περιμένει σίγουρα με πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον το τελευταίο κομμάτι του απόψινου παιχνιδιού. Η ανόρθωση φτάνει στο ζητούμενο που είναι σε πρώτο λόγο να ισοφαρίσει. Το καταφέρνει με τον πρώτο σκόρερ τον Κβιλιτάια. Ξανά εδώ το 1-2 Μίχα Καλτσά. Προλαβαίνει ο Καλτσάς. Κινείται σωστά και αυτή τη φορά ο Κβιλιτάια. Μόνο που αυτή τη φορά τελειώνει και σωστά την προσπάθειά του. Κβιλιτάγια. Εκτελεί ο Κβιλιτάγια. 2-2. Η ανόρθωση φέρνει το μάτς στα ίσα με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γιώργη Κβιλιτάγια. Λοιπόν, πολλές συνεχίζονται διαμαρτυρίες εδώ στον πάγκο του Απόλλωνα για τον διαιτή, για το VAR. Εντάξει, τώρα ο Ροβέρτος Κώστα προσπαθεί να ηρεμήσει τον πάγκο του Απόλλωνα. Στο μεταξύ ετοιμάζεται και ο Τζόρτζε Ντένιτς και ο Αντρέας Βίλι. Πάσα για τον Καλτσά, σηκώνει στην περιοχή για τον Κβιλιτάια που κερδίζει και παίρνει στη συνέχεια το πέναλτι από την πίεση του Κυπριανού που διαμαρτύρεται στον Κβιλιτάια απέναντι από τον Ποκατίνο. Σφύριξε ο κ. Χριστοφόρου, εκτελεί ο Κβιλιτάια, 1-0 η ανόρθωση. Στη μία πλευρά η μπάλα, στην άλλη ο Ποκατίνο. Με το ένα τον γκολ του Κβιλιτάια στο φετινό πρωτάθλημα, η ανόρθωση φτάνει στο ζητούμενο, φτάνει στον γκολ. Εξέλιξη που έδειξε να δυσκολεύεται να βρει. Ξανά εδώ η εκτέλεση. Και ο Κβιλιτάια πανηγυρίζει με τον γνωστό δικό του τρόπο. Πάλι βρήκε τον Κορέα που έχει μείνει ψηλά. Κβιλιτάια θα πάρει το φάουλ σύμφωνα με την απόφαση του Τιμόθεου Χριστοφή. Είναι πέναλτι γιατί ήταν στο όριο της περιοχής, ήταν στο όριο της γραμμής. Πατούσε γραμμή ο Κβιλιτάια την ώρα που ανατράπηκε. Εδώ να δούμε. Ο Κβιλιτάια απέναντι από τον Καράδαη. Εκτελεί στα δίχτυα 2-0 για την ανόρθωση στο 23. Εδώ η εκτέλεση του πέναλτι από τον Κβιλιτάη έπεσε στην σωστή γωνία. Ο Καράδαης, η μπάλα όμως πέρασε κάτω από το σώμα του. Το δεύτερο γκολ για την... Πασάρι στο Μίχα, τακουνάκι του Μίχα για τον Καλίτσιο. Ο Γκαλίτσιος δίνει στο Χαμπαρτζουμιάν. Σεντράρει ο Χαμπαρτζουμιάν. Δεν μπορεί ο Κβιλιτάγια. Η μπάλα στα δίχτυα. Αυτό γκολ είναι. Στο 91 έμεινε στη Λιάλατος ο Κίτας. Νομίζω είναι αυτό γκολ. Στη σέντρα του Χαμπαρτζουμιάν. Από τον Χριστοφή πρέπει να έχει πάει η μπάλα. Στα δίχτυα του Κίτου. Θα το ξαναδούμε. 1-2. Εδώ ξανά. Η σέντρα του Χαμπαρτζουμιάν. Και η μπάλα στα δίχτυα από το Στυλιανού. Από το Στυλιανού έχει πάει μπάλα. Δεν έκανε καλό κοντρόλ ο Ψιχέ. Ο Κβιλιτάια στην περιοχή τα κάνει όλα και σκοράρει. Και μειώνει η ανόρθωση με τον Κβιλιτάια να επιστρέφει στο σκοράρισμα. Σε καθοριστικό χρονικό σημείο βάζει και πάλι την ομάδα του στο παιχνίδι. Στη διεκδίκηση κέρδους απόψε. Έκανε εξαιρετική ενέργεια μέσα σε ένα τετραγωνικό μέτρο εκεί. Απέφυγε 2-3 που ήταν που τον είχαν περιτριγυρισμένο και με υποδειγματικό πλασέ νικάει και τον Βοζίνια και κάνει το 1-2. Πάμε να δούμε ξανά. Το λάθος του Ψιχέχ. Τελείται γρήγορα το πλάγιο. Κοιτάξτε τι έκανε. Άλλαξε πόδια. Την έφερε στο δεξί. Έμειναν... αγάλματα από τους φρεστές της ΑΕΛ εκεί παρά την προσπάθειά τους. Κοιτάξτε, εξαιρετική κίνηση, υποδειγματικό πλασέ και 1-2 σκόρ ημιχρόνου στο Παπαδόπουλος. Περισσότερη αποφασιστικότητα σας.